Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου. Παραμονή της Παναγίας του Βροντά σήμερα. Παναγίας Βροδιανής και πάμε σε ένα εκκλησάκι. Στη Βλαμαρή όμως εμείς, δεν πηγαίνουμε στο μοναστήρι της Βροδιανής πάνω. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Η πινακίδα του Παλαιοκάστρου εδώ. Θα κινηθούμε, θα περάσουμε το Παλαιοκάστρο. Κάνουμε όλη τη διαδρομή προς Βλαμαρή και πάμε μαζί. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ στο εκκλησάκι αυτό. Πήρα μια πληροφορία από κάπου, δεν με έχουν καλέσει άνθρωποι. Θα είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θα πάρω πρόσωπα. Να δούμε αν κάνουν γιορτή. Πού την κάνουν τη γιορτή. Πάμε να δούμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Να ανάψουμε ένα κεράκι, να ανάψουμε και ένα κεράκι για εσάς. Για κάποιον που παίρνει πρώτη φορά σε βίντεο μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας. Είμαι από τη χώρα. Μ' αρέσει να δημιουργώ βιντεάκια. Μπράβο εκείνες, το Παλαιόκαστρο. Μπράβο εκείνες, το Παλαιόκαστρο, φίλε μου. Α, αυτό είναι το Παλαιόκαστρο. Εδώ λέει slow κάτω, αργά. Κάθε λοιπόν φορά που ξεκινάω να κάνω βιντεάκια σκέφτομαι το φίλο μου, τον Νίκο, τον Κικάκη στην Κρήτη που πηγαίνει στα χωριά και αυτός και μιλάει με παθμούδες, γιαγιάδες, με το κανάλι Θύμες και Νοσταλγία και του λέω ρε πας που πας στα χωριά, κάνε καμιά διαδρομή να γνωρίσουμε και την Κρήτη. Και κάθε φορά που κάνει διαδρομή, μάλλον αυτό στις διαδρομές πρέπει να μιλάει στο τηλέφωνο ο άνθρωπος για να κανονίζει να, με κάποιο γνωστό για να τη βρει, γιατί αυτός θέλει παππούδες και γιαγιάδες να μιλάει. Και δεν κάνει διαδρομές, αλλά κάνει μια φορά το μήνα θα βγάλει μια διαδρομή και πάντα με αναφέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε για το Παλαιόκαστρο εδώ. Το Παλαιόκαστρο είναι ένα χωριό που είχε 800 κατοίκητες την προηγούμενη απογραφή, φίλοι μου, ναι. Φτιάξαν και μεγάλο πάρκινγκ εδώ, μπράβο οι άνθρωποι. Στη χώρα δεν μπορούν να φτιάξουν ένα μεγάλο πάρκινγκ. Είναι το πιο ανατολικό χωριό της Άμμου. Ίσως και το πιο ανατολικό νησιωτικό χωριό κοντά στην Τουρκία, ναι. 5 χιλιόμετράκια από την Τουρκία είναι, από τα σύνορα της Τουρκίας, αλλά έχουμε θαλάσσια σύνορα μέσα. Για θαλάσσια σύνορα μιλάμε. Το βουνό απέναντι είναι η Τουρκία, η Καμήλα. Και εδώ λέει slow, αργά. Αυτή το έχουν προνοήσει τουλάχιστον. Είναι το μόνο χωριό που βλέπω κάτω να γράφει slow, αργά. Θα κινηθούμε βόρεια. Δεν είναι μακριά. 2-3 χιλιόμετράκια είναι. Εμένα μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο με διαδρομές πάρα πολύ. Εδώ είναι η πινακίδα, πως λέει τέλος του Παλαιόκαστρου. Κάναμε πόσο, 4-3,5 λεπτά για να περάσουμε το Παλαιόκαστρο. Μπράβο. Και στρίβουμε αριστερά για δεν έχει πινακίδα Βλαμαρή. Άλογα, έχει για μουρτιά, έχει πολλά πράγματα η Σάμος που ίσως θέλω άλλη μια ζωή για να τα κάνω βίντεο, αλλά δεν πειράζω, ότι προλάβουμε φίλοι μου. Εμένα μου αρέσει να... αυτά να... έχει ωραία χρώματα από εδώ, τώρα πέφτει σε λίγο και το λιόγερμα. Αριστερά είναι και το γήπεδο του Παλαιοκάστρου. Γήπεδο του Παλαιοκάστρου έχει. Ομάδα δεν έχει πια. Και είναι και ωραίο το γήπεδάκι εδώ. Α, έχει ένα, δύο παιδάκια, τρία που κάνει σουτάκια. Γιατί όχι να ξαναδημιουργηθεί η ομάδα του Παλαιοκάστρου. Και ένα αεροπλάνο που πάνω. Κα
ένα χιλιόμετρο μας έμεινε ακόμα. Εδώ αριστερά, δεξιά, τα βουνά είναι γδύμνα. Ενώ έχει τον Απεύκα, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ από πιτσιρικάς που ανεβαίναμε στο μοναστήριο του Ζωοδόχου πηγής να έχει Πεύκα αριστερά, δεξιά. Πάντα τα θυμάμαι με τα βουνά εδώ με χαμηλή βλάστηση. Εξοκλήσια η Σάμος, πάρα πολύ ωραία. Για κάποιον λοιπόν που θέλει να έρθει να κάνει θρησκευτικό τουρισμό, η Σάμος έχει πάνω από 1000 εξοκλήσια και παρεκκλήσια, σίγουρα 10 μοναστήρια και σίγουρα καμιά 150 εκκλησίες. Και άλλη εκκλησία εδώ, δεξιά. Εδώ ποια εκκλησία είναι? Όχι, δεν είναι. Από κάτω είναι το μοναστήρι του Ζωοδόχου της Αγίας Ζώνιας και εδώ είναι ο οικισμός της Βλαμαρής, ο πιο μεγάλος οικισμός που ξέρω στη Σάμο. Φέρνα μάκες. Ο οικισμός της Βρουδιανιές. Τρέχει, έχει νεράκια, πηγή Αγίας Ζώνιας. Πολύ ωραίο μέρος εδώ, ε. Το εκκλησάκι. Αυτό είναι το εκκλησάκι, εξωτερικός χώρος, πολύ περιποιημένο. Θα ανάψουμε δύο κεράκια. Πάντως το εκκλησάκι είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό το εκκλησάκι. Οπότε καταπληκτικό μέρος είναι εδώ.
Φίλοι μου, βρισκόμαστε έξω από το παρακλήσια της Παναγίας Βροντά εδώ στο Βλαμαρίκι. Πραγματικά το μέρος είναι καταπληκτικό. Να πούμε ότι είναι πετρόκτιστο το εκκλησάκι. Το έχουν επισκευάσει, έχουν φτιάξει σκεπή από πάνω, τσιμεντένια και τσούλια, σύγχρονη σκεπή, και άντεξε και το σεισμό. Πάμε να περπατήσουμε και τον οικισμό, πάρουμε τα μάξια να πάμε και στο καζάνι της γιορτής, γιατί έμαθα ότι θα κάνει και γιορτή. Ωραίο πλατάνι, ωραίες γειτονιές. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά και να ξανασμίξουμε εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Αγριεύεσαι όμως, δεν είναι σεισμό αυτό. Έχει δοκιμαστεί στο σεισμό. Τα μετέωρα τις Βλαμαρίες, είπε μια κυρία εδώ. Και πάμε να βγούμε. Πάμε μέχρι την Αγία Ζώνη. Στα στενά τις Βλαμαρίες λοιπόν. Χρόνια πολλά. Πού κάνει γιορτή πέρα. Σαν τώρα θα βάλει, δεν θα είναι γιορτή. Με το ψάχνει, σε βαθιά και δεκαετία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και το χρόνο, τι κάνεις. Και εδώ κάνει ωραία γιορτή, και εδώ. Και το ωραίο μέρο. Δεν ξέρω πού θα την κάνει. Όμως. Ωραίο μέρο, ωραίο. Δεν ξέρω πού θα την κάνει. Ωραίο. Να πα και στο ξέρει εκεί που την κάνει, κάτι που το κάνει. Ωραία κήπη, περιποιημένη. Βλαμαρή είναι τεράστιος οικισμός, τεράστιος. Και πάμε... Όχι. Έχει μια παιδική χαρά εδώ. Άλλο ένα εκκλησάκι εδώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο εκκλησάκι, τέτοια σκεπή. Και το μοναστήρι της Αγίας Ζώνης που γιόρταζε την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία χρώματα. Και η Βλαμαρή εκτείνεται εδώ από το μοναστήρι της Αγίας Ζώνης μέχρι πέρα. Είναι ένα τρίγωνο με περίμετρο 5 χιλιόμετρων. Η γιορτή, λένε, είναι σχεδόν έτοιμη και θα έρθουν το πρωί εδώ μέσα να κάνουν τη γιορτή. Και τα μια σκέρθαμε, θα μπούμε και μέσα στο μοναστήρι μια βόλτα της. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στο περιβάλλοντα χώρο μέσα στο μοναστήρι. Την προηγούμενη εβδομάδα γιόρταζε τα βασιλικά, ωραία λουλούδια, περιποιημένο. Ο φοίνικας δίπλα από το καμπαναριό, μια τεράστια καμπάνα πάνω. Κατασκευάστηκε το 1885, πιθανώς τα κοιλιά.
από μέσα. Είναι σκοτεινά πολύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πού είναι η γιορτή, πού είναι η γιορτή? Εδώ, εδώ. Είναι έτοιμη να είναι σχεδόν έτοιμη, απλά αύριο το πρωί μια βράση και το σιτάρε. Πάντως να πούμε ότι ο χώρος είναι πάρα πολύ περιποιημένος εδώ. Μπράβο σας, μπράβο σας. Που κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα. Με τι θέλω να σε ρωτήσω, πάμε έξω να σε ρωτήσω δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Καταρχάς θα πούμε ότι είσαι ο πρόεδρος εδώ. Πρόεδρος... Τυχαία με βρήκες. Τυχαία, ναι. Ο πρόεδρος Βλαμαρές. Τη συλλόγου. Α, τη συλλόγου. Έχει πρόεδρο η Βλαμαρή εδώ. Το πάνω βαθύ. Α, το πάνω βαθύ είναι. Εσύ είσαι ο πρόεδρος του συλλόγου εδώ. Ναι. Ποιος σύλλογος? Βλαμαρής. Βλαμαρές. Πόση κατοίκη έχει εδώ περίπου? Τώρα περίπου 600. Έχει πολύ κόσμο. Είναι τελευταία 20 ετία. Και είναι οικισμός ακόμα. Δύο. Δύο οικισμοί. Α, δύο οικισμοί. Και έχουμε και εξτά τώρα πλέον περιοχή που έχει γίνει παραΐτσα, που είναι πάλι μαρμένος κόσμος. Και τρίτη περιοχή. Πόσα παιδιά έχει εδώ? 43. Και πηγαίνουν όλα στο βαθύ αυτά. Ονομαστικά είναι αυτά. Όχι, δεν είναι όλα. Μιλάω παιδιά μέχρι 20 χρονών που μπορεί να μένουν στους γονείς τους. Πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι από τις πιο περιποιημένες περιοχές Τσάμου, καθαρές, ωραία. Όλοι να μην, γι' αυτό γιατί και το μπάχαλο, επειδή έχουμε παράπονα, γιατί ενώ είμαστε στο πάνω βαθύ, δεν κάνει τίποτα. Όχι. Εδώ πόσες εκκλησίες έχει ακόμα? Είναι το μοναστήρι της Αγίας Ζώνης, έχει άλλο ένα μοναστηράκι από... Ζωοδόχο πηγή είναι πάνω. Πάνω. Αγία Βαρβάρα μοναστήρι. Ναι. Έχουμε Αγία Τριάδα από εδώ. Αγιάννη Θερμαστή λίγο πιο πίσω. Ναι. Αγιάννη Θερμαστή απέναντι. Άγιο Κωνσταντίνο από εκεί. Έχουμε την Βροντιανή σήμερα που γιορτάζει και αύριο. Εδώ πέρα στο Πλάτανο. Αρκετά. Αρκετά. Τρία μοναστήρια εδώ η περιοχή. Τρία μοναστήρια. Η Αγία Βαρβάρα ανήκει στη Ζωδόχη και δεν έχει καλό γεροσύμι ή κάτι άλλο. Και έχετε και ωραία παράλια από κάτω, Μουρτιά. Μουρτιά. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα κύκλο με τα Μάξ, να κλείσω το βιντεάκι, φίλε μου, άντε, να είσαι καλά. Μάθαμε και πως λένε αυτό το εκκλησάκι, του Λαζάρου. Πάμε να πάρουμε τα Μάξ, να πάμε και μία γύρω-γύρω του Βλαμαρί και να κλείσουμε το βίντεο, ένα μεγάλο χορταστικό βίντεο. Πάμε σιγά σιγά, φίλοι μου. Σιγά σιγά θα το πάμε. Εδώ αριστερά μας ήταν το εκκλησάκι, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα αυτά τα βιντεάκια μου αρέσουν, έτσι απλά. Να περπατήσεις, να συργενείς. Πολύ κόσμο τη Βλαμαρή και πολλά παιδιά λέει, αλλά είναι οικισμός, δεν είναι κοινότητα. Πάμε μία, θα πάμε από τον περιφερειακό του Βαθιού, φίλοι μου. Μεγάλο το βιντεάκι, θα το κλείσουμε και στο περιφερειακό του Βαθιού και από εκεί θα φύγω πίσω για χώρα εγώ, να δούμε και τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 7:25. Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι. Αυτό είναι νωρίς, φίλοι μου, πια.
να τη φτιάχνει εκεί μέσα. Καθαρίζει ένα τεράστιο οικόπεδο. Κάτι θα φτιάξει. Καλό αυτό. Εκεί πάνε. Έχει δύο αιγέννηδες θερμαστίδες άμα. Και εκεί πάνε έχει ένα ωραίο. Έχει κλεισάκια, τα κλεισάκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Φως, ανάψω. Ταβέρνα ο Κρήτων, πουλείται εδώ. Σπίτια που έχει σταματήσει ο χρόνος. Θα σας κλείσω το βίντεο με θέα το βαθία και θέλω να στείλω μήνυμα σε ένα φίλο μου φωτογράφο, γιατί αυτή τη στιγμή 7 παρά 10 το πρωί η ανατολή του ήλιου από το Ποτοκάκι βγαίνει ακριβώς στο κάστρο του Λυκούργου Λογοθέτη και είναι φανταστικό. Αν θέλετε να δείτε πιο καλά τη Βλαμαρή, έχω βίντεο drone, μπορείτε να γκουγκλάρετε στο YouTube, να το γκουγκλάρετε drone Βλαμαρή και θα το δείτε από πάνω. Το έχω πάρει όλο, πολύ ωραίο. Κι άλλο αεροπλάνο περνάει από πάνω. Τώρα θα πεις που να το δείτε εσείς, εγώ το βλέπω. Βλαμαρή ουσιαστικά είναι ένα τρίγωνο, φίλοι μου. Ξεχνάω να βάλω το στικάκι του φίλου μου του Στέλιου του Χαλβατζή μες στα μάξι. Είναι πανέμορφο, θα σας το δείξω σε λίγο. I love you Samos, με ένα χαμελέοντα εδώ, πολύ ωραίο. Χαμελέοντα Samos, έχουμε και αυτά τα ερπετά που λέγεται χαμελέοντας. Λίγο σκοτεινά είναι εδώ μέσα, δεν πειράζει. Ό,τι βλέπετε εσείς βλέπω και εγώ. Θα βγούμε τώρα έξω και θα έχουμε καλύτερο φωτισμό. Εδώ είναι ωραία. 29 βαθμοί ακόμα, φίλοι μου. Να σταματήσω εδώ.
με θέα το πανέμορφο βαθύ τσάμου, ξεκινήσαμε από το παλιό κάστρο, πήγαμε στην Παναγία Βροδιανή στη Βλαμαρή, πήγαμε στο μοναστήρι μέσα, σας δείξαμε το καζάνι της γιορτής, είπαμε πέντε πραγματάκια και φτάσαμε εδώ στην πόλη Τσάμου, στην πρωτεύουσά μας. Θα κλείσουμε το βιντεάκι, ένα like στο βίντεο θα χαρώ, να διαβάσω το σχόλιο σας από κάτω και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου, χρόνια πολλά.